Καλημέρα κύριε Βρυγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σήμερα μπαίνει για συζήτηση στη Βουλή και ψηφίζεται με άρων-άρων διαδικασίες μέχρι αύριο το νομοσχέδιο που αναφέρατε Μάλιστα. πριν από λίγο. Άρα λοιπόν πάει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, ξεκινά αυτή η συζήτηση, ψηφίζεται αύριο, αλλά εσείς είσαστε σήμερα στο σύνολό σας στους δρόμους, ε? Είναι το απορρίπτουμε αυτό το νομοσχέδιο που είναι ψευδευτήγραφο, δεν θα είναι γιατρός για όλους, αλλά θα είναι ο γιατρός που θα έπρεπε να είναι για όλους, αλλά θα αποτελεί το γιατρό, τους κόφτες, δηλαδή ο προσωπικός γιατρός παροχής υπηρεσιών από τα νοσοκομεία με κριτήρια οικονομικά και όχι με κριτήρια επιστημονικά. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κύριε Αντουγεράκη, ενώ θα έπρεπε να είναι πλήρως οργανωμένη και να παίζει ένα επιτελικό ρόλο, επί της ουσίας το νομοσχέδιο την ανάγκη σε σκόρπιες υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, από τη στόμη, χωρίς μια ενιαία λειτουργία μεταξύ τους. Και επί της ουσίας, ενώ θα μπορούσε να παίξει ο προσωπικός γιατρός το βασικό πυρήνα ενός τέτοιου αναπτυγμένου πλήρως στελεχωμένου συστήματος υγείας, εν τούτης αυτό το ρόλο δεν θα τον έχει, αλλά θα έχει ένα ρόλο φραγμού για παραπέρα εξετάσεις ή ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς άλλων γενικοτήτων ή σε νοσοκομεία. Και όταν αυτό δεν επιτυχάνεται, δηλαδή να αποτελεί το φραγμό και τον κόφτη, θα υπάρχει ποινές και στους γιατρούς σε σχέση με τις συμβάσεις που θα υπογράφουν. Το δεύτερο στοιχείο που θα έχει αυτό το νομοσχέδιο θα είναι η απόφαση για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, μια απόφαση που προϋπήρχε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που δεν είχε υλοποιηθεί, που επί της ουσίας θα κατηγοροποιεί τους ασθενείς όχι με βάση την επιστημονική επικίνδυνοτητα άμεσου χειρουργείου, αλλά την οικονομική δυνατότητα που θα έχει καθένας να μπορεί να πληρώσει το απόγευμα για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί, κάτι που θα έπρεπε να παρέχεται αυτονόητα όλο το 24ωρο στα δημόσια νοσοκομεία. Το τρίτο θα έχει την είσοδο των ιδιωτών γιατρών στα νοσοκομεία, άρα εγκαταλείπεται κάθε προσπάθεια στελέχωσης των νοσοκομείων με μόνιμο προσωπικό και μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών. Εξάλλου η κυρία Γκάγκα είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο νοσοκομεία ή να υπάρχουν γιατροί σε όλα τα νοσοκομεία ειδικοτήτων, άρα θα μπορεί κάποιος να μετακινείται ακόμα και 100 χιλιόμετρα για να πάει να βρει ένα καλό γιατρό για να χειρουργηθεί. Δηλαδή φανταστείτε από τα Χανιά θα έρχεται, είναι πολύ φυσικό για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μετακινείται κάποιος για να μπορεί να βρει κάποιον ορθοπαιδικό ή κάποιον χειρούργο ή κάποια άλλη εξειδικευμένη ειδικότητα, γιατί αποτελεί κόστος να υπάρχουν οι βασικές ειδικότητες στα δημόσια νοσοκομεία. Και το τέταρτο στοιχείο του νομοσχεδίου είναι μετατροπή του ΕΟΠΗ ουσιαστικά σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία που θα αγοράζει υπηρεσίες έναντι δίθεν ποιοτικών κριτηρίων. Αυτά τα στοιχεία σημεία έχει το νομοσχέδιο, όπως επίσης τα σημεία εκείνα που ουσιαστικά εμπορευματοποιούν περισσότερο την δημόσια υγεία χωρίς κανένα λόγο για την άρση της αναστολής των συμβασιούχων, των εργαζομένων που είναι σε αναστολή, χωρίς αν θέλετε μετατροπή των συμβάσεων σε μόνιμες των συμβασιούχων και βεβαίως χωρίς καμιά συζήτηση αναφορά στην ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά και στη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων. Αυτά τα στοιχεία έχει το νομοσχέδιο και αν θέλετε δείχνει την παραπέρα εμπορευματοποίηση του συστήματος, ενός συστήματος που τα δύο χρόνια κρατήθηκε όρθιο μόνο στις πλάτες των μαχόμενων υγειονομικών και βεβαίως όχι στις αποφάσεις της κυβέρνησης που ήταν ένα παραπέρα βήμα εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης και στη λογική του λιγότερου χαμηλού κόστους. Αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σε βασικές κριτικές που κάνουμε και βεβαίως 11 με 3 είναι η στάση η πανελλαδική στα δημόσια νοσοκομεία. 12 η ώρα εμείς θα είμαστε έξω από την γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ταυτόχρονα καλώντας τους εργαζόμενους και τον ηρακλειώτικο λαό να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική. Κύριε Βρυσαλή, ένα νομοσχέδιο που αλλάζει τα πάντα μέσα στα νοσοκομεία της Κρήτης, τα νοσοκομεία της χώρας. Ένα νομοσχέδιο που αλλάζει τα πάντα στο χώρο της υγείας. Αν σε απλά παραδείγματα θέλει κάποιος να στηρίξει κάποια πράγματα, τι ακριβώς θα του λέγατε? Εγώ θα έχω τη δυνατότητα να πάω στο δικό μου τον προσωπικό το γιατρό και στη συνέχεια να παραπευθώ σε ένα νοσοκομείο, αλλά με τον γιατρό μου να παίζει τι ρόλο τον ιδιώτη γιατρό? Να παίζει το ρόλο του επιστήμονα γιατρού όπως το κάνουν τώρα οι γιατροί,
ώστε με επιστημονικά κριτήρια να μπορώ να καλυφθώ και να πάω στο νοσοκομείο αν χρειάζομαι ή να συνταγογραφούν οι εξετάσεις. Αυτοί όμως οι γιατροί πρέπει να είναι ενταγμένοι σε ένα ενιαίο σύστημα ισχυρού κρατικού πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας και όχι σε ένα συνοθήλευμα δομών υπηρεσιών που ο καθένας, η μόνη υποχρέωση που θα έχει ο πολίτης είναι να εγγραφεί και βεβαίως από εκεί και πέρα ο γιατρός, ο προσωπικός θα αποτελεί τον κόφτη παροχών υπηρεσιών υγείας προς τους συμπολίτες. Δηλαδή ο γιατρός ο δικός μου, μισό λεπτό, με απλά λόγια, γιατί όσο πιο απλό γίνεται το παράδειγμα, τόσο το καλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι ο δικός μου ο γιατρός, ακόμα και αν εγώ θα πρέπει με την κατάσταση που έχω να παραπεμφθώ σε ένα νοσοκομείο, θα μου πει ότι δεν μπορείς να πας στο νοσοκομείο, θα με στέλνει ενδεχόμενα σε άλλη δομή υγείας για να μην επιβαρύνω το νοσοκομείο, αλλά να επιβαρύνω τη δική μου την τσέπη για σειρά εξετάσεων. Εκείνος με οικονομικά κριτήρια ακριβώς έναντι ποινών αν δεν τα τηρεί σε σχέση με το πόσο θα πρέπει να... Ο ιδιώτης γιατρός ο οποίος θα είναι συμβεβλημένος με το ταμείο μου. Βεβαίως, γιατί θα υπάρχουν κριτήρια. Κριτήρια, εμείς λέμε, δεν θα είναι κριτήρια επιστημονικά αν θα πρέπει κάποιος να παραπευθεί σε νοσοκομείο ή σε άλλο ειδικευμένο γιατρό, αλλά τα κριτήρια θα είναι οικονομικά. Τα κριτήρια θα είναι του λιγότερου κόστους λειτουργίας του συστήματος υγείας. Είναι ενδεικτικό στην πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου, που δεν ξέρω αν θα φτάσει και στην τελική μορφή, προέβλεπε ότι ο γιατρός ο προσωπικός θα μπορούσε να παραπέψει σε ειδικό γιατρό μόνο μια φορά το χρόνο. Φανταστείτε δηλαδή σε έναν άνθρωπο που έχει ζαχαρόδι διαβήτη να του λέει ο προσωπικός γιατρός ότι θα μπορώ να σε παραπέψω μόνο μια φορά. Κι ας είναι αρρύθμιστος το ζάχαρο ή επίσης αρρύθμιστος ο θυροειδής ή κάποια άλλη χρόνια πάθηση. Για τις επόμενες επισκέψεις πας σε γιατρό και πληρώνεις. Αυτό θέλουμε να πούμε. Βεβαίως, την άλλη, αλλιώς θα πρέπει να επιβαρύνεις εσύ το κόστος του να μπορείς να πας σε κάποιον ειδικό γιατρό ή στο δημόσιο νοσοκομείο. Μα αυτή είναι η συνολική αντίληψη της κυβέρνησης και με τα απογευματινά χειρουργία. Κάποιος αν θέλει να προσπεράσει σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά τη λίστα την πρωινή... Ναι, κατά το απογευματινά, κατά το απογευματινά ιατρία, έτσι ώστε να βγαίνει από εκεί μέσα ένας αρκετά σοβαρός καλός προϋπολογισμός για τα οικονομικά των νοσοκομείων, ναι. Βεβαίως και θέλοντας να κάνουν συνένοχο τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν σε αυτή τη λειτουργία. Γιατί προφανώς οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί και αν θέλετε δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες και των εργαζομένων στην υγεία και προφανώς σε όλη την κοινωνία. Η εμπειρία με τα απογευματινά ιατρία, κυρία Δουργεράκη, είναι ενδεικτική. Ούτε τις λίστες των πρωινών τακτικών ιατρίων μείωσε και βεβαίως ούτε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά το φακελάκι χτύπησε. Άρα ουσιαστικά γίνεται για να λειτουργούν τα νοσοκομεία με επιχειρηματική λειτουργία, να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, να ξεμπλέκει ο κρατικός προϋπολογισμός με προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις μισθών, ώστε να περισσεύουν χρήματα για να μπορούν να κατευθύνονται σε άλλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή είναι η αντίληψη, γιατί αν ήθελε η κυβέρνηση να μειώσει τις λίστες αναμονής και αυτή και οι προηγούμενοι, που ουσιαστικά οι νόμοι τους είναι, θα μπορούσαν να προσλάβουν προσωπικό μόνιμο, γιατρούς, νοσηλευτές, μεταφορείς, βοηθούς θαλάμου και να λειτουργούσαν και το απόγευμα κανονικά οι 9 αίθουσες του χειρουργείου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Να σας πω τώρα με την εμπειρία που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται αναισθησιολόγοι για να δώσουν αναισθησία το πρωί. Θα βρεθούν το απόγευμα αναισθησιολόγοι για να καλυφθούν τα απογευματινά χειρουργεία. Εδώ δεν έχεις νοσηλευτές μεταφορείς και τους χρωστούνται ρεπό ή καλύβουν 2 και 3 αίθουσες. Θα βρεθούν το απόγευμα οι ίδιοι άνθρωποι, οι γιατροί, νοσηλευτές αναισθησιολογικού χειρουργείου. Κύριε Βρυσέλη, θεωρείτε ότι απαξιώθηκε με τους χειρισμούς, τους πολιτικούς χειρισμούς και διαχρονικά αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας για να μπορεί σήμερα να βάλετε με αυτό τον τρόπο? Αν δεν είναι χειρισμοί, είναι συνειδητή επιλογή γενικότερα μιας αντίληψης ενός συστήματος υγείας που λειτουργεί, έχει οικοδομηθεί
Και όχι μόνο στη χώρα. Αλλά διαχρονικά, όχι σήμερα. Διαχρονικά, ακριβώς διαχρονικά και πανευρωπαϊκά, στη λογική του λιγότερου κόστους. Γι' αυτό, αν θέλετε, στα δύο χρόνια της πανδημίας αποδείχτηκε ότι αυτή η λογική του λιγότερου κόστους, που είναι πανευρωπαϊκή κατεύθυνση, τα συστήματα υγείας τα βρήκε, αν θέλετε, προετοίμαστα. Γιατί αυτό που θα ζήσουμε εμείς εδώ τώρα. Τι θα πείτε, βρήκε προετοιμαστά? Όταν διαχρονικά γίνεται αυτό το κακό, πώς είναι προετοιμαστά? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Προετοίμαστα εννοώντας ουσιαστικά με τις εκατόμπες νεκρών που είχαμε. Όταν αυτή τη στιγμή είχαν κλείσει νοσοκομεία στην Ελλάδα. Όταν η κυβέρνηση εμένει να μην τα ξανανοίξει. Όταν χρησιμοποιήθηκε ο ιδιωτικός τομέας για περιστατικά μη COVID και την ίδια ώρα στο δημόσιο σύστημα υγείας δέχτηκε όλη αυτή την πίεση, αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση ενίσχυσης πραγματικής του συστήματος υγείας με προσωπικό τέτοιο που να καλύψει τις ανάγκες, αλλά με μπαλωματικές λύσεις και ταυτόχρονα εν μέσω πανδημίας, κύριε Δουργεράκη, αντί να ενισχυθεί το δημόσιο κρατικό σύστημα υγείας, η κυβέρνηση μετατρέπει τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις, κάνοντας τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ετοιμάζεται να συγχωνεύσει νοσοκομεία. Όταν και αυτά τα νοσοκομεία, ο αριθμός τους δεν μπόρεσε να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες για τον COVID ή για τις περιπτώσεις μετά τον COVID, και όταν την ίδια ώρα αποδείχτηκε ότι το μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, η κυβέρνηση, η απάντησή της είναι οι απολύσεις και ακόμα μεγαλύτερες συμβάσεις, περισσότερες συμβάσεις, χωρίς καμιά λογική μείωση ή κατάχυση. Κύριε Βρυσαλή, ό,τι και να πω είναι λίγο, γιατί αν το πάτε πίσω στο διαχρονικό και φτάσουμε από εκείνο το σημείο ή ξεκινήσουμε από εκείνο το σημείο που ξέρεις πλήρωνες μέσα σε ένα νοσοκομείο, δημόσιο νοσοκομείο, για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, όταν βάζεις ένα πλαφόν ημερών που θα πρέπει να είναι υπεύθυνος ο γιατρός, διότι διαφορετικά, όπως και εσείς είπατε, θα έχει ποινή. Όταν φτάνουμε στη σημερινή ημέρα, είναι πραγματικά μια κατάσταση που έχει αφαιθεί σε αυτή την τύχη. Ευθύνονται ή ευθύνεστε όλοι εσείς για αυτή την εικόνα, δηλαδή που τους αφήσατε να παίξουν έτσι το παιχνίδι? Θα ευθυνόμασταν, κυρία Ντουργεράκη, και οι εργαζόμενοι, ενώ στο σύνολο τους, αν δεν αυτά τα καταγγέλαμε και αν δεν προσπαθούσαμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Κυρία Ντουργεράκη, να σας πω ότι μόνο από το όνομά μας, αν δεν υπήρχαν οι αγώνες των εργαζομένων, ακόμα και αυτοί οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι αυτά τα χρόνια που έχουν παραμείνει στο σύστημα υγείας, θα είχαν απολυθεί. Αν δεν υπήρχαν οι αγώνες των εργαζομένων που έλεγαν ότι πρέπει να υπάρχουν επιστημονικά κριτήρια στο να μπορούν να βγαίνουν σε άδεια λόγω COVID οι εργαζόμενοι, στις 4 και τις 3 μέρες θα μας επιστρέφανε πίσω για να δουλέψουμε, γιατί υπήρχαν μεγάλα κενά. Θέλω να πω ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Εμείς βάλαμε το λιθαράκι μας να υπάρχει αυτό το σύστημα υγείας με τα στραβά του, τα ανάποδά του, αλλά έχει κάποια κοινωνικά ακόμα χαρακτηριστικά, που αυτά βεβαίως άρον-άρον εν μέσω πανδημίας επιχειρεί η κυβέρνηση να ανατρέψει. Δεν θα τους αφήσουμε, κυρία Τουγεράκη. Χρεοκόπηση πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ειδικοποίησης. Αποδείχτηκε ότι δεν πρέπει η υγεία να λογίζεται με βάση την τσέπη του καθενός, ότι δεν θα πρέπει να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας, γιατί απέδειξε τον παρασυντικό του χαρακτήρα, αλλά να ενισχυθεί το δημόσιο κρατικό σύστημα υγείας. Σε αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε και παλέψαμε, και να σκεφτεί ο κριτικός ότι αν δεν υπήρχαν οι μικροί και μεγάλοι αγώνες, οι καθημερινοί, η συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης των τοπικών στην ανάδειξη των ζητημάτων, η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη. Δεν μας ευχαριστεί, θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με τη συμβολή και του υπόλοιπου ελληνικού λαού και κριτικού σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό θα είμαστε και σήμερα στον δρόμο και θα είμαστε και τις επόμενες μέρες, γιατί αυτό που έχουμε υποσχεθεί είναι ότι εμείς εργαζόμαστε και θέλουμε να υπηρετήσουμε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας δωρεάν για όλους και όχι ένα εμπορευματοποιημένο. Εμείς δεν ήρθαμε να καλύψουμε, εννοώ το οργανωμένο κίνημα, να συγκαλύψουμε τις ευθύνες και να λέμε ευχαριστώ στις διοικήσεις των νοσοκομείων, τις διοικήσεις της ΥΠΕ. Καλά, εντάξει, το έχετε αποδείξει. Μια ερώτηση σας έκανα, αφήστε το. Λέω, εντάξει, το έχετε αποδείξει, μια ερώτηση σας έκανα, αλλά συνολικά για το ποια μπορεί να είναι και η δική σας ευθύνη για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, απαντήσατε ωστόσο, απαντήσατε, δεν το συζητάω. Και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως.
Στάση εργασίας 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως είπατε κύριε Βρύσαλη πριν από λίγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ προς το παρόν. Ούτως ή άλλως θα λέμε για αυτό το νομοσχέδιο υγείας και πόσα δεν θα λέμε. Και τις επιπτώσεις τους δυστυχώς όσο λιγότερες είναι και γίνουν θα είναι καλύτερα για τον ελληνικό λαό. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως.